Σας υποδεχόμαστε σήμερα στο Δήμο Λαμιαίων σε μια ιστορική σημασίας επίσκεψη για τον τόπο μας που συμπίπτει με τον εορτασμό της Εθνικής Αντίστασης για την 73η επέτειο ανατίναξης της γέφυρας του Οκοποτάμου που αποτέλεσε την κορυφαία πράξη της ενωμένης ελληνικής αντίστασης εναντίον των δυνάμεων του άξονα. Όπως όλη η πατρίδα μας, έτσι και τούτος ο τόπος, και θα σας έλεγα ακόμη περισσότερο, είναι αιματοβαμμένος από τους ένδοξους αγώνες του λαού μας και τις μεγάλες ιστορικές στιγμές του μέσα στην πορεία ανά τους αιώνες. Αγώνες για ελευθερία, εθνική κυριαρχία, εθνική αξιοπρέπεια και ανθρωπιά και ενάντια σε κάθε βάρβαρο και βαρβαρότητα. Και τα μεγάλα αυτά κατορθώματα γίνονται πάντοτε μεγαλύτερα, αγγίζοντας τα όρια του εθνικού μεγαλείου, όταν δίνονται με το ηθικό όπλο της εθνικής ενότητας, της εθνικής ομοψυχίας, της ύπνοιας και της συνεννόηση του λαού μας και των ηγετών του. Τέτοιες ιστορικές κορυφαίες στιγμές στο Δήμο μας, στο Δήμο Λαμιαίων, είναι η μάχη των Θερμοπυλών, με τον Λεωνίδα και ό,τι αυτή συμβολίζει, η μάχη της Σαλαμάνας, όπου ο Αθανάσιος Διάκος με χιλιάδες εχθρούς απέναντί του και με μοναδικό όπλο την αγάπη για την ελευθερία και την πατρίδα και την πίστη και το τσακισμένο του σπαθί και τα λιγοστά του παλικάρια επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά διαχρονικά την πίστη των Ελλήνων στα ιδανικά του ανθρώπου. Και τέλος, στις 25 Νοεμβρίου του 1942, το έπος της ανατίναξης στη γέφυρα του Οκοποτάμου που ήρθε ως συνέχεια του αλβανικού έπους, γιατί εκεί οι Έλληνες ήταν ενωμένοι και το αποτέλεσμα είναι σε όλους γνωστό. Γι' αυτό και ο Οκοποτάμος θα στέλνει πάντοτε, κύριε Πρόεδρε, μήνυμα στην Αλαμάνα και στις Θερμοπύλες και περήφανο χαιρετισμό. Είναι βέβαιο πως μια ανάσταση νέα θα χτυπήσει καμπάνα, όποτε τούτο θα κρυφθεί χρειαζόμενο ιστορικά, αφού η μαρτυρική πόλη της Ιπάτης, και επιτρέψτε μου ξανά αυτή την αναφορά, γιατί ακούσατε και στα ονόματα που εκφωνήθηκαν το αίμα που έχει αυτή η πόλη στους εθνικούς αγώνες και στον τελευταίο μεγάλο πόλεμο, που ακόμη προσπαθεί να εκπλώσει τις πληγές της από τον Ιούνιο του 1944, αναμένει τη δικαίωση. Θεωρώ υποχρεωσή μου για μια ακόμη φορά, με την ευκαιρία της τελετής της ανακήρυξής σας σε επίτιμο δημότη του Δήμου μας, άρα και της μαρτυρικής Ιπάτης, που πραγματοποιείται εδώ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου, να αναφερθώ στο ιστορικά αδικαίωτο αίτημα που ενώνει όλον τον ελληνικό λαό, πιστεύω. Τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών και αποζημιώσεων και κυρίως του αναγκαστικού κατοχικού δανείου. Νομίζω πως επιτέλους έχει έρθει η ώρα για την έμπρακτη δικαίωση της θυσίας αυτού του λαού. Με αφορμή λοιπόν την επίσκεψή σας και τον εορτασμό της ενωμένης εθνικής αντίστασης, εξάλλου η παρουσία σας εδώ, εξωπόδευτη κύριε Πρόεδρε, νομίζω πως αυτό ακριβώς συμβολίζει την ενότητα που πρέπει να έχουμε στην αντιμετώπιση των μεγάλων δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο τόπος μας. Αποφάσισε το Δημοτικό μας Συμβούλιο, όπως ο Πρόεδρος είπε πριν, να σας ανακηρύξει σε επίτιμο Δημότη Λαμιαίων. Γιατί στο πρόσωπό σας, αλλά και στο αξίωμά σας, εκφράζεται η εθνική μας ενότητα και η ομοψυχία. Αφού είστε ο Πρόεδρος όλων των Ελλήνων, εκφράζοντας τώρα και θεσμικά αυτό που προσπαθούσατε να επιτύχετε σε όλη τη μακρά πορεία σας στα κοινά, όπου η μετριοπάθεια και η σύνεση σας χαρακτήριζαν. Η δε συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων και η ενότητα της κοινωνίας μας ήταν ο διαχρονικός σας στόχος. Επιπροσθέτως, λάβαμε αυτή την απόφασή μας για να τιμήσουμε και την πολύτιμη συμβολή σας στην επιστήμη, στην πνευματική ζωή, στην ενίσχυση της αυτοδιοίκησης από τους ρόλους
που είχατε στο παρελθόν ως Υπουργός και των θεσμών γενικότερα. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε, είμαστε βέβαιοι πως μαζί με τις πολύ σημαντικές υποχρεώσεις που έχετε ως ανώτατος πολιτιακός άρχοντας, ως διακεκριμένος συνδημότης μας πλέον, θα σταθείτε αρρωγός και πολύτιμος συμπαραστάτης στην προσπάθειά μας για μια Λαμία τάξια της μεγάλης ιστορίας της. Έχει προσταρδία. Αυτή που μου περιποιεί ο Δήμος Λαμιαίων δεν αφορά τον Πρωθυπουργό Παύλο, αφορά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αφορά τον θεσμό του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αυτή ακριβώς η σημειολογία, αυτός ο συμβολισμός μετατρέπει αυτομάτως, αυτονοήτως, αυτοδρόμως, αυτή τη μεγάλη τιμή σε ένα μεγάλο χρέος για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το χρέος συνίσταται στο να τιμώ εφ' εξής και στο διενεκές, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της θητείας μου, αλλά και επέκειτα, τους ιερούς εθνικούς συμβολισμούς αυτού του τόπου μέσα στην ιστορία. Να τους εκτιμούμε και να τους αναδεικνύουμε και σαν δικό μου παράδειγμα, αλλά και σαν παράδειγμα όλων των Ελλήνων. Και οι συμβολισμοί αυτής της περιοχής είναι πολλοί. Ευτύχησε αυτή την περιοχή, μέσα ακριβώς από την επίνευση Θείας Πρόνοιας, με το φρόνημα των καντίνων της, αλλά και την ιστορική της θέση ως περάσματος από την κυρίες στη Βόρεια Ελλάδα, να αποτελέσει λίπνο σημαντικότατων γεγονότων, όχι μόνο στην ελληνική, αλλά και στην παγκόσμια ιστορία. Θα μου επιτρέψετε, επειδή ο χρόνος είναι λίγος, και χωρίς να υποτιμώ το κίνδυνο της υποκειμενικής αυθαιρεσίας, να αναδείξω δύο από τα γεγονότα αυτά, τα οποία καθιστά εξαιρετικά επίκαιρα η σύγχρονη εσωτερική αλλά και διεθνής κρίσιμη εθνική συγκυρία. Το πρώτο από τα γεγονότα αυτά αφορά τις Θερμοπύλες και τη μάχη των Θερμοπυλών το 480 π.Χ. Μια μάχη η οποία ακόμα και σήμερα καθορίζει το σφυγμό της παγκόσμιας ιστορίας. Ως ένα δείγμα γραφής μέσα στην παγκόσμια ιστορία, το οποίο μας επιτρέπει να καταλάβουμε την αξία ενός αγώνα που γίνεται με αυτοθυσία για έναν σκοπό ο οποίος υπερβαίνει τα μέτρα των ανθρώπων και την εποχή στην οποία ζούμε. Γιατί αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο μήνυμα των Θερμοπυλών, της μάχης των Θερμοπυλών. Να αγωνίζεσαι ξέροντας ότι αυτό που υπηρετείς υπερβαίνει τη ζωή σου, το χρόνο της ζωής σου, ακόμα και τον τόπο σου. Όπως τα εξέφρασε ακριβώς ο Κωνσταντίνος Χαλάφης, τόσο επιγραμματικά, σε αυτό το ποίημα που πέρασε από την ελληνική γλώσσα στην παγκόσμια λογοτεχνία, τιμής εκείνους όπου όρισαν στη ζωή των και φυλάκων Θερμοπύλες, ποτέ από το χρέος μην κινούνται. Όμως για εμάς τους Έλληνες, για τη Δύση και για την Ευρώπη, η μάχη των Θερμοπυλών, ο Λεωνίδας, οι 300, οι Σπαρτιάτες, οι Έλληνες. Για μας λοιπόν, η μάχη των Θερμοπυλών σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία οφείλει να μας περιθυμίζει κάτι το οποίο πρέπει να αντιτάσσουμε στους συμμάχους και τέτοιους. Γι' αυτό είπα,
καθορίζει η μάχη των Θερμοπυλών, το σφιγμό της ιστορίας των Δημήτριας. Οι Θερμοπύλες είναι από τα πιο συμβολικά σημεία που σήμαναν τη νίκη των Ενωμένων Ελλήνων της εποχής εναντίον των Μήδων, εναντίον της Περσικής Εισβολής. Ξέρουμε όλοι, και το έχει αποδείξει η ιστορία, τη σημασία αυτής της νίκης. Κυρίες και κύριοι, όλοι πρέπει να ομολογήσουν ότι η ιστορία του δυτικού πολιτισμού και κατ' επέκταση του ευρωπαϊκού πολιτισμού θα ήταν πολύ διαφορετική και σίγουρα όχι καλύτερη αν είχε επικρατήσει η Περσική Εισβολή. Αν υπάρχει ο δυτικός πολιτισμός μέσα από την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, η οποία κατάγεται από την άμεση δημοκρατία των αρχαίων Ελλήνων, αυτό οφείλεται στο ότι η Ελλάδα την εποχή εκείνη σήκωσε μέσα από τον πολιτισμό της και τη δημοκρατία της τον μεγάλο χωρισμό του τι σημαίνει να υπηρετεί τον άνθρωπο και την αξία του. Απέναντι σε μια Ανατολή, η οποία, για να χρησιμοποιήσω τη φράση του Αντρέα Μαλρό, ήταν μεθυσμένη από Ελληνό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούσε να καταλάβει ποτέ τι σήμαινε ο άνθρωπος, τι σήμαινε η ατομικότητα, η δύναμη της ατομικής δημιουργίας, γιατί η συλλογικότητα και η υποταγή ήταν κάτι το οποίο την είχε κυριολεκτικά η αποφύση. Χάρη στην Ελλάδα ξεκίνησε από τότε να υπάρχει αυτή η ιστορία και η πορεία του δυτικού πολιτισμού, το οποίο κατάγεται ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Εμείς οι Έλληνες, αυτό που λέω τώρα και που είναι την ίδια φυσικά, άσχετα την έχουμε τόσο πολύ συνειδητοποιήσει που δεν έχουμε αυτονόητη, την είχαμε καταλάβει από τα χρόνια εκείνα. Τη σημασία των μαχών εναντίον των Περσών και ιδίως τη σημασία της μάχης των Θερμοπυλών, την ξέραμε από τότε οι αρχαίοι μας πρόγονοι την γνώριζαν. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Δεν είναι τυχαίο καθόλου ότι ο μέγιστος τραγικός μας, ο Αισχύλος, πριν πεθάνει στη γέλα της Σικελίας, είχε ζητήσει στον τάφο του Αφάνη να γραφτεί ένα επίγραμμα που ο ίδιος συνέταξε. Το επιτύμβιο επίγραμμα το οποίο διέσωσε η ιστορία. Από όλο το μεγαλείο του, από τις τόσες φορές που είχε βραβευθεί για τις τραγωδίες του, επέλεξε να θυμίσει στις επόμενες γενιές ποια ήταν η μεγαλύτερη τιμή την οποία γνώρισε. Η συμμετοχή του στη μάχη του Μαραθώνα. Σας θυμίζω αυτό το επιτύμβιο, το οποίο είναι ένα αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας ακόμα και σήμερα. Εσχύλων εφορίων ως Αθηναίων, τότε και τη μνήμα κατακτήμενων πυροπόλιο γέλας. Αλκίντε δόκιμον, Μαραθώνιον άλσος ανήλ και μήδος βαθιετής επιστάμενος. Δηλαδή, τον Εσχύλο το γιος του εφορίων από τον Αθηναίο, τον κρύβει μέσα του αυτό το μνήμα στη σιτοβόλα γέλα της Σικελίας. Για την Ανδρία του μπορεί να μιλήσει το άλσος του Μαραθώνα και ο μακριχέ της Μύδος που τη γνώρισε καλά. Αυτό επέλεξε ο Αισχύλος να γράψει. Από εκεί φαίνεται η σημασία του δυτικού πολιτισμού και η συμβολή της Ελλάδας. Και σήμερα είναι εξαιρετικά επίκαιρο το μήνυμα των Θερμοπυλών, των Μυδικών Πολέμων, της συνεισφοράς της Ελλάδας διαμόρφωσης του δυτικού πολιτισμού. Και σήμερα ο δυτικός κόσμος, και σήμερα η Ευρώπη, και σήμερα η πατρίδα μας δίνει μάχη για τις αρχές και τις αξίες της, για τον δυτικό πολιτισμό, για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Αυτή τη φορά ο εχθρός είναι πολύ διαφορετικός από αυτός που ξέραμε. Αυτή τη φορά ο εχθρός είναι ένας εγκληματικός ισλαμικός φονταμενταλισμός, του οποίου τα τραγικά δείγματα γραφής θα ήσαν πριν από λίγες μέρες στο Παρίσι. Και τα βλέπουμε σήμερα να ανακαλύπτουν με τα σύνδατα του φόβου τη Δύση και ιδίως στην Ευρώπη. Φονταμενταλισμός, ο οποίος οφείλω να το διευκρινίσω, δεν έχει να κάνει τίποτα σεβασμότατε με τις πραγματικές αρχές και αξίες του Ισλάμ, του πραγματικού Ισλάμ. Είναι παραφιάδες οι οποίες χρησιμοποιούνται διαλόγως όμως. Απέναντι σε αυτό μάχεται η Δύση και η Ευρώπη. Θεματοφύλακας και πάλι η Ελλάδα απέναντι στην ιστορία.
και καλούμε τους εταίρους μας να διευκρινίσουν λίγο στο μυαλό τους και να συνειδητοποιήσουν το μαζί μας. Εμείς για μια ακόμα φορά θα κάνουμε το χρέος μας και το πράττουμε. Και πρέπει να το πράξουμε ενωμένοι. Το πράττουμε κάνοντας το μεγάλο διαχωρισμό, υπερασπίζοντας τον άνθρωπο και την αξία του. Χτυπώντας τους εχθρούς της δημοκρατίας και του πολιτισμού, τρομοκράτες χωρίς συνείδηση, χωρίς αρχές, αδίστακτους, απάνθρωπους. Σε αυτόν τον αγώνα όμως, και οι εταίροι μας πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι αν δεν κοπεί η ρίζα του τάγου, θα αγωνιζόμαστε πάντα επί ματέρου. Η ρίζα του τάγου είναι γνωστή. Είναι ο πόλεμος. Στη Μέση Ανατολή, στη Συρία. Καμία γεωπολιτική σκοπιμότητα, καμία σκοπιμότητα κοντόφανη δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη συνέχιση αυτού του πολέμου. Και η Ευρώπη, επειδή δεν έχει γεωπολιτικές σκοπιμότητες, γεωπολιτικές ιδιοτέλειες, εκείνη πρέπει να πάρει απάνω σε αυτή τη μεγάλη ευθύνη και ευτυχώς που την παίρνει τώρα. Γιατί πρέπει να τελειώσει, όπως σας είπα, ο πολιτισμός. Και το δεύτερο. Το πόλεμο αυτό εναντίον των τρομοκρατών τον κάνουν διαχωρίζοντας τον πρόσφυγα του πολέμου τον άνθρωπο από τον τρομοκράτη. Θα υπερασπιστούμε τον άνθρωπο. Και εμείς οι Έλληνες θα τον υπερασπιστούμε περισσότερο. Τον πρόσφυγα του πολέμου. Γιατί έχουμε την παράδοση του ηγέτη από την αρχαία Ελλάδα. Την οποία διδάσκουμε αυτή τη στιγμή στους Έλληνες. Και η Ευρώπη δεν πρέπει στο όνομα του φόβου να ξεχάσει τον άνθρωπο αυτή τη φορά. Δεν πρέπει να επιτρέψει τον φόβο να επιβραδύσει. Έχουμε όλη τη δύναμη και τη ψυχή και των μέσων να διαχωρίσουμε τον τρομοκράτη από τον πρόσφυγα και να υπερασπιστούμε για μια ακόμα φορά τον άνθρωπο. Αυτό θα το πράξουμε και το πράγμα της Ευρώπης. Φυλάσσοντας τα σύνορά μας που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα, γιατί όπως ξέρετε τα ελληνικά σύνορα, όπως και τα σύνορα κάθε κράτους μέλους, είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα σύνορα αυτά τα καθορίζουμε εμείς κυριάρχους. Όπως κυριάρχους καθορίζουμε και τον τρόπο με τον οποίο θα υπερασπιστούμε τα σύνορα. Αλλά σε αυτή την προσπάθεια έχουμε ανάγκη από τη σύνδραξη των εταίρων μας. Για να μπορέσουμε ακριβώς να φέρουμε σε πέρα μια αποστολή που ούτως ή άλλως δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Κουραστικά θα το λέω. Αφορά τη Δύση, αφορά τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό. Το δεύτερο γεγονός είναι πιο κοντά μας. Το ζούμε. Συνήθεια, όπως και εσείς φαντάζομαι, βλέποντας να υπάρχουν ακόμα εκείνοι οι έμπνευστοι αγωνιστές της ΕΕ αντίστασης που πήραν πάνω τους όλη αυτή την επιχείρηση της ανακοίνωσης της γέφυρας του Βολγοποτάμου. 25 Νοεμβρίου του 1942 οι Έλληνες απέδειξαν για μια ακόμα φορά ότι ξέρουν στη δύσκολη ώρα να ενώνουν. Πέρα από οποιαδήποτε πολιτική διαφορά, χωρίς εντολές από πουθενά παρά μόνο μέσα από το πρόσταγμα της ψυχής, αποφάσισαν να συμπράξουν για να κάνουν τη μεγαλύτερη πράξη αντίστασης στην κατεχόμενη Ευρώπη, γιατί πρέπει να γνωρίζουν οι νεότεροι ότι η ανακοίναξη της γέφυρας του Βολγοποτάμου από τον Εδές του Ναπολέοντα Ζέλα και από τον Ελλάς του Άρη Βελοχιώτη υπήρξε η μεγαλύτερη επιχείρηση στην κατεχόμενη Ευρώπη την εποχή εκείνη. Να είμαστε βέβαιοι ότι αυτός ο ήχος ακούστηκε σε ολόκληρη την κατεχόμενη Ευρώπη. Και ήταν ο συμβολισμός, αν έλεγε κάτι άλλο. Υποτιμούν κάτι τη σημασία, αλλά λέγοντας ότι ίσως και εκτεθεί ο πόλεμος στη Βόρεια Αφρική. Δεν είναι έτσι. Ο πόλεμος στη Βόρεια Αφρική δεν είχε κρυφτεί ακόμα. Είχε μόνο προηγηθεί η μάχη του Λαλαμένη. Αλλά η καθυστέρηση που επήλθε ήταν εκείνη που έκρινε στη δική ανάγκη. Την όλη επιχείρηση στη Βόρεια Αφρική ώστε οι συμμαχικές δυνάμεις με τους Έλληνες μαζί τους την εποχή εκείνη να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις δυνάμεις Ιταλών και Γερμανών φασισμού και ναζισμού. Σας είπα ότι το πράξαμε ενωμένοι. Μέσα από μια ενότητα η οποία έδειχνε ότι αυτού του είδους το αίσθημα για μας τους Έλληνες είναι εθνικό. Γι' αυτό και τόνισα και πριν σε αυτόν τον ιερό τόπο στον Βολγοπόταμο ότι υπό την σημερινή εθνικός κρίση, εσωτερική αλλά και διεθνή συγκυρία, η ιστορία μαζί μας θα είναι ανήλικτη αν αυτές τις ώρες δεν διδαχθούμε από τη μάχη του Βολγοποτάμου αυτό το εθνικό δημιούργημα της ενωμένης εθνικής αντίστασης. Αλλά να διδαχθούμε και από όλα εκείνα τα πικρά που ακόμα
έχουν μικρές ή μεγαλύτερες πηγές μέσα μας, που επακολούθησαν μετά την ηρωική απελευθέρωση. Από το διχασμό, το ματωδαμένο διχασμό και τις ιδεολειψίες που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια. Σήμερα δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα απολύτως μπροστά στους μεγάλους στόχους. Γι' αυτό το δίδαγμα του Γοργοπόταμου είναι ένα και με αλλαγή ενότητα. Οφείλουμε και έχοντας μέσα στην ψυχή μας τα μεγάλα, τα ανεξίτηλα ιδανικά του έθνους, να κάνουμε αυτή την ώρα που κινούν τις μεγάλες επιλογές. Να διασφαλίσουμε με ασφάλεια στη χώρα μας, στην Ελλάδα μας, στο λαό μας, τον δρόμο του μέλλοντος και της δημιουργίας που μας ταιριάζει κάτω τον ιστορικό μας προορισμό. Αυτά τα σύμβολα των θερμοπυλών του Γοργοπόταμου τα παίρνω μαζί μου μέσα από την αίθουσα. Και θα με ακολουθούν σαν δείκτες πορείας, όπως σας είπα, στην επιτέλεση του κάτι κοντός μου, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μου και όχι μόνο. Αλλά επειδή οι δείκτες πορείας είναι πολλοί, για να δείτε την πορεία που ανέφερε προηγουμένως ο κ. Δήμαρχος, δεν θα ήθελα να κλείσω την ομιλία, παρά να αναφερθώ και επιμεσήνιος λακωνικά σε αυτό το τομέα. Είπε ο κ. Δήμαρχος, δεν ξεχνάμε τις εθνικές μας απαιτήσεις και για το κατοχικό δάνειο και για τις αποζημιώσεις. Κύριε Δημαρχέ, ανήκω σε εκείνους που χρόνια ολόκληρα και δεν αλλάζουν χρόνια. Έχουν υποστηρίξει και υποστηρίζουν και από τη θέση του καθηγητή, του βουλευτή και βεβαίως από τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι οι επιδιώξεις μας αυτές είναι νομικώς ενεργές και δικαστικώς επιδιώξεις. Είναι οι δύο φράσεις που έχω χρησιμοποιήσει και εμένως. Και αυτή δεν είναι η άποψη του Προέδρου της Δημοκρατίας και μέχρι πρώτος καθηγητή της νομικής. Είναι η άποψη την οποία έχουν οι κορυφαίοι νομικοί της Ευρώπης. Δεν αντιδικούμε κανένα. Ούτε παίρνουμε εκδίκηση από την ιστορία. Άλλωστε, το αίσθημα της εκδίκησης για μας τους Έλληνες είναι άγνωστο. Αλλά όπως μας ζητούν να τηρούμε τις υποχρεώσεις μας, όπως μας ζητούν να τηρούμε το διεθνές δίκαιο, και εμείς θα διδάσουμε το ίδιο. Με θεσμικούς λοιπόν και τα αρμόδια δικαστικά φόρα, και το τονίζω, αυτό είναι ηθικό μας χρέος. Απέτηση για τους παλιούς και τις γενιές που έρχονται. Θα την επιδιώξουμε όπως ταιριάζει στον ευρωπαϊκό μας πολιτισμό, με τους θεσμούς του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και νομίζω πως η δικαίωση των Ελλήνων και σε αυτόν τον τομέα είναι μια δικαίωση της ίδιας της Ευρώπης. Για αυτό που πρέπει να επιδιώξει στο μέλλον. Ποτέ πια. Να μην ξανασυμβεί εκείνο που ζήσαμε και το οποίο έφερε τον κόσμο τόσα χρόνια πίσω. Γιατί αν κύριε Δήμαρχε παραλαμβανόταν, δεν θα ήταν μόνο ότι θα γυρίζαμε πίσω. Είναι βέβαιο ότι ο πλανήτης δεν θα ήταν αυτός που ξέραμε για τη εταιρική ανάλυση. Το λέω και τελειώνω με αυτό. Θεματοφύλακας του πολιτισμού, της Δύσης, του κόσμου, είναι η Ευρώπη και πυρήνας αυτής της Ευρώπης είναι η Ελλάδα. Έτσι θα κινηθούμε και η ενότητά μας πρέπει να είναι ο μόνος οδηγός για το μέλλον μας και το μέλλον των γενεών που έρχονται. Σας ευχαριστώ.